Παρουσία πλήθους κόσμου, ο Γιώργος Φούρλας πραγματοποίησε συνομιλία του σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης του Βόλου. Ο Γιώργος Φούρλας μίλησε σε φίλους της Νέας Δημοκρατίας και αναφέρθηκε τόσο στο εκλογικό αποτέλεσμα της 4ης Οκτωβρίου, όσο και στις πρώτες αντιδράσεις του κόμματος, που όπως είπε δεν ήταν αυτές που θα έπρεπε με βάση την ιστορία της παράταξης. Ο σκοπός της συνάντησής μας είναι να συζητήσουμε και να διατυπώσετε προτάσεις για τη διασφάλιση της ενότητας του κόμματος για την έξοδο από την κρίση, όσο συντομότερο δυνατόν γίνεται. Στις 8 Νοεμβρίου ο αρχηγός μας δήλωσε ότι αποχωρεί από την ηγεσία. Επομένως στις 9 Νοεμβρίου πρέπει να έχει αρχηγό η παράταξη. Δεν μπορεί ένα καράβι όταν φεύγει ο καπετάνιος να παραμένει ακυβέρνητο και εμείς οι ναύτες να συνεδριάζουμε, να ζητάμε διαδικασίες μέσα στο πέλαγος για να επιλέξουμε τον καινούριο καπετάνιο σε χρόνο προσδιόριστο. Κάνει δηλώσει ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο και δεν υπάρχει ένας να απαντήσει από τη Νέα Δημοκρατία. Και μετά μιλάμε για διαδικασίες. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να πάρθουν γρήγορα αποφάσεις. Το παρόν συνομιλία του κυρίου Σούρλα έδωσαν δήμαρχοι της Μαγνησίας, φορείς του νομού αλλά και απλός κόσμος, οπαδοί της Νέας Δημοκρατίας.